Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου, η οποία μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά εδώ μαζί σας. 30 Μαρτίου πια, ξημέρωση καινούργια μέρα, και είμαι εδώ κοντά σας σήμερα μόνη προς το παρόν. Δεν ξέρω αν θα έχω κάποια επίσκεψη στο στούντιο, αλλά προς το παρόν είμαι μόνη εδώ. Αλλά δεν είμαι και τελείως μόνη. Οι φίλοι μου άρχισαν ήδη να στέλνουν τα πρώτα τους μηνυματάκια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το Γιώργο, το Μάριο, την Κατερίνα, τον Κώστα που πιστεύω να συνδέθηκε και πολλούς άλλους που θα τους δω σε λίγο. Να ξεκινήσουμε πρώτα την εκπομπούλα μας εδώ και θα τα πούμε, έχουμε καιρό να πούμε πολλά. Η εκπομπή μας τη Μεγάλη Εβδομάδα θα μεταδοθεί μόνο Δευτέρα, την Πέμπτη, τη Μεγάλη Πέμπτη δεν θα έχουμε εκπομπή για ευνόητους λόγους, γιατί και το ύφος της εκπομπής δεν είναι για Μεγάλη Πέμπτη, να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο, να βρεθούμε με αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με μια ολοκένουργια λίστα τραγουδιών και θέλουμε και τη δικιά σας βοήθεια να μας πείτε τι θέλετε να ακούσετε και να τα βάλω στη λίστα μου να τα ακούσετε τη Δευτέρα. Λοιπόν, φιλαράκια μου, ας ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή χαλαρά με πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια και φυσικά στη διάθεσή σας τηλέφωνο για επικοινωνία, είτε να βγείτε ζωντανά στον αέρα είτε για αφιερώσεις. Είναι το 697-29-60606 και είναι WhatsApp. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Υπάρχει και σταθερό από ό,τι βλέπω σήμερα το 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Επίσης υπάρχουν και οι σελίδες μας στο Facebook, η Μουσική Εκδρομή, που μπορείτε να στέλνετε μηνύματά και να κάνετε like, και η προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Έφη Μάνου Ελληνικά, τα δύο πρώτα κεφαλαία. Λοιπόν, εύχομαι να είχατε μια όμορφη μέρα σήμερα. Εγώ, για να πω την αλήθεια, είχα μια πολύ εκνευριστική μέρα. Η Θεσσαλονίκη έχει σοβαρό πρόβλημα με την ίδρυυση, δεν ξέρω πού είστε εσείς που ζείτε Θεσσαλονίκη, πού μένετε. Πολλές περιοχές μείναν χωρίς νερό σήμερα. Έσπασε ένας μεγάλος αγωγός από ό,τι έμαθα, με αποτέλεσμα να είμαστε όλη μέρα χωρίς νερό. Επίσης έγινε και είχε και μεγάλη έλλειψη στα εμφιαλωμένα νερά, παιδιά. Τα σούπερ μάρκετ αδειάσαν όλα τα νερά τους. Δεν ξέρω, ελπίζω αύριο να διορθωθεί το πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση όταν έχεις οικογένεια, μικρά παιδιά. Αλλά εντάξει, τώρα τα ξεχνάμε όλα, χαλαρώνουμε. Ό,τι ζήσαμε τη μέρα αυτή ζήσαμε, καλά, άσχημα. Και ξεκινάμε να καλωσορίσουμε την καινούργια μέρα παρεούλα εδώ, με θετικές σκέψεις και με πολύ καλή παρέα. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη επιλογή που είναι του Αντώνη Ρέμου, «Δυο ψέματα», και επανερχόμαστε. Αυτή ήταν η υπέροχη φωνή του Αντώνη Ρέμου και «Δύο ψέματα». Και αν ρωτήσεις, λέει, πώς περνάω, θα σου πω δύο ψέματα. Ένα πως δεν σ' αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα. Αντώνη μου, γιατί να πεις όμως ψέματα? Δεν λες καλύτερα «σ' αγαπάω και δεν σε ξέχασα»? Ο εγωισμός μας κάνει να μην περνάμε κι εμείς καλά τελικά. Δεν ξέρω, η δική μου άποψη είναι αυτή. Όταν αγαπάμε κάποιον πρέπει να του το λέμε.
Με τον εγωισμό δεν περνάμε ούτε εμείς οι ίδιοι καλά. Τέλος πάντων, δικές μου απόψεις είναι, εδώ είμαστε φίλοι μου. Μόλις ξεκίνησε η μουσική εκδρομή. Χαλαρώνω κι εγώ τώρα μαζί σας μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα χωρίς νερό στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια, θα τα δω σε λίγο παιδιά. Σήμερα είμαι μόνη μου, δεν έχω ούτε τον Κυριάκο ούτε κανέναν φωνή. Βόντος εντιαρήμο, δεν εμφανίστηκε καθόλου ο Κυριάκος, δεν ξέρω που βρίσκεται, δεν επικοινώνησε μαζί μου. Αλλά εγώ είμαι εδώ και παίρνω δύναμη από τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τη Δαδιά εκεί που έμαθα ότι ακούει ένα ολόκληρο χωριό, αγαπημένη μου. Ο Δημήτρης από Λαμία ακούει, η Πέλα μου ακούει, το Κατερινάκι που έχει άδεια. Εύχομαι περαστικά στη μανούλα σου Κατερινούλα μου, τον Μάριο που θα δουλεύει το πρωί και πάλι είναι κοντά μας. Το Γιώργο φυσικά, το φίλο μου, το διαδικτυακό. Από το κοντά σουφλί από τη Δαδιά και πολλούς ακόμα που ξέρω ότι μας ακούτε. Ξεκίνησε, έχω την εντύπωση, αν δεν απατώμε και το εορταστικό ωράριο εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, τη συμπαράστασή μας στα παιδιά που δουλεύουν όλη μέρα σε καταστήματα. Είναι πολύ δύσκολο και το καταλαβαίνω. Να είσαι όλη μέρα σε ένα κατάστημα είναι άστα να πάνε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, επιμένουν τα μηνυματάκια. Θέλετε να στείλετε μηνυματάκια στην εκπομπή, θέλετε αφιέρωση, ό,τι θέλετε. Υπάρχει σελίδα στο Facebook Μουσική Εκδρομή, η προσωπική μου σελίδα Εφημάνου και κινητό σας. Έχω WhatsApp. Αν θέλετε, βγαίνετε και στον αέρα. Αν δεν θέλετε, στη διάρκεια του τραγουδιού μπορείτε να με καλέσετε. 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Να αφιερώστε στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, στους φίλους μου, στην ομαδάρα μου εκεί, στον Άρατο που ξεκινήσαμε πρόβες για την παράσταση. Ακόμα έχουμε πολλά όμως να μάθουμε και να κάνουμε, είμαστε ακόμα στις αρχές. Αλλά όλα θα πάνε καλά, θα σας καλέσω και στην παράστασή μας να έρθετε να μας δείτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, «Μη μιλάς», για όλους τους φίλους εκεί που ακούνε. Θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγουδιά και σήμερα και στείλτε μου τις επιθυμίες σας, τις μουσικές σε μηνυματάκι και θα τις προσθέσω στη λίστα της Δευτέρας. Πάμε φίλοι μου, Γιώργο Σαμπάνης, «Μη μιλάς». Πιαστήκαμε αφηρημένοι εδώ να απαντάμε στα μηνυματάκια. Προφανώς ακούσατε το επόμενο κομμάτι, δεν πειράζει. Προσπαθώ να απαντήσω στα μηνυματάκια σας εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας που μου δείχνετε. Ευχαριστώ που ξενυχτάτε μαζί μου κάθε φορά. Και ενώ ξέρω ότι το πρωί θα πάτε στη δουλειά, είναι πολύ σπουδαίο αυτό να ξενυχτάτε μαζί μου. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να σας κρατήσω καλή συντροφιά. Δεν σκέφτομαι ποτέ τι θα πω. Πάντα έρχομαι στο στούντιο και λέω απλά ό,τι μου βγαίνει από την ψυχή μου, από την καρδιά μου. Πιστέψτε με, το κάνω αυτό για να χαλαρώσω κι εγώ. Κι εγώ έρχομαι εδώ για να χαλαρώσω, να τα ξεχάσω όλα. Το μόνο που μου λείπει εδώ είναι κανένα ποτάκι κάποια φορά, κάτι να έχω εδώ, αλλά εντάξει, δεν γίνεται μέσα στο στούντιο. Έχουμε έξω έναν προθάλαμο, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Έχω όμως εσάς και είστε πολύ καλή παρέα, με στηρίζετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξημερώματα Παρασκευής, έρχεται Σαββατοκύριακο και την ερχόμενη εβδομάδα, η μεγάλη εβδομάδα, έρχεται το Πάσχα.
Καιρός να περάσουμε όμορφα, να περιμένουμε την Ανάσταση, να βρεθούμε με αγαπημένους, με την οικογένειά μας. Παιδιά, μόλις έσκασε μύτη ο Κυριάκος, έλα εδώ. Εγώ τα λέω όλα με τους ακροατές, έλα εδώ. Μισό λεπτό να τον μαλώσω. Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι και έρχεσαι ό,τι ώρα σου καπνίσει? Περίμενα να ανοίξω μικρόφωνο, παιδιά, live είμαστε, όλα επιτρέπονται. Περίμενα να σου ανοίξω το μικρόφωνο, ακούς? Καταρχάς κλείσε την πόρτα. Και τον έχω πάρει από τα μούτρα. Άσε που δεν κλείδωσα την πόρτα, γιατί λέω μήπως έρθεις και βροντοχτυπάς σαν την άλλη φορά. Παιδιά, να σας συστήσω τον Κυριάκο του Σταυρίδη. Ήρθε στην εκπομπή, γελάς, μη γελάς, έλα. Καλησπέρα. Ω, Παναγία μου, τι ωραία φωνή έχει σήμερα. Δεν πιστεύω να κοκκινίζεις πάλι. Όχι, μια χαρά, για λοιπόν, μιλά, μ' αρέσει. Λοιπόν, έχω αργήσει, συγγνώμη, Εφη μου. Καλησπέρα πρώτα. Γιατί ήξερα αν θα έρθεις, μήπως μιλήσαμε. Όχι, απλά έκλεινα κάποιες δουλειές, γι' αυτό άργησα. Μπράβο, μακάρι λοιπόν, να έχεις δουλειά, αυτό είναι ευχάριστο. Συγγνώμη, σήμερα σε βρίσκω καλά. Α, και με έπιασες λίγο βιαστικά. Ήμουνα πολύ εκνευρισμένη λόγω της έλλειψης του νερού. Έχετε νερό σπίτι? Δεν έχουμε κι εμείς, δεν έχουμε. Έχει σπάσει ένας κεντρικός αγωγός και νομίζω δίνουν κάπου νερό τη μια μέρα, δεν δίνουν την άλλη, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Αλλά η κατάσταση είναι τραγική. Εδώ στο στούντιο που έλεγξα πριν τρέχει, αλλά δεν έχει μεγάλη πίεση. Εμείς στην αρχή είχαμε λίγο. Πώς είστε με παιδιά? Εγώ δηλαδή με τα παιδιά σήμερα πήγες. Σήμερα δεν είχαμε νερό. Μου θύμισε, η κόρη μου μετακόμισε πριν μερικούς μήνες και είχαν κάποιο πρόβλημα με τους λογαριασμούς και είχαν μείνει χωρίς νερό γιατί ήταν κομμένο 5 μέρες μέχρι να βρεθεί ο ιδιοκτήτης και τα λοιπά. 5 μέρες και μου θύμισε εκείνες τις μέρες και μου γυρίσανε τα μυαλά πραγματικά. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Σήμερα που είχα και τα παιδιά, σήμερα βρήκανε να κόψουν το νερό τελείως. Εχθές είχαμε πολύ λίγο, γύρω ήτανε πολύ λίγη. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω εγώ? Εγώ θέλω να πάω να ζήσω κάπου που να έχω νερό πηγής, να έχω ποτάμι και να έχω για ρεύμα το φως του ήλιου. Να μην κόβεται ποτέ ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μας έχουν κάνει με την τεχνολογία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς ρεύμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς νερό. Απίστευτο. Διάβαζα σήμερα στο Facebook έτσι, που λέει, είχε σαν γελιογραφία, έχει κάτι φωτογραφίες, λέει ένας έναν μικρό, έκανες μπάνιο και λέει αυτός, μα ζω στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει τότε, λέει, καταλαβαίνω, πολλές διακοπές νερού. Λοιπόν, Κυριάκο, ορίστε, πες μας, πώς πέρασες τη μέρα σου? Η μέρα μου σήμερα ήταν καταπληκτική. Μαγείρεψες? Όχι, χωρίς νερό. Να σε καλά, ναι, θα τα λέμε όλα τώρα αυτά. Γιατί να μην τα λέμε? Η μέρα μου ως και αυτή την ώρα έχει πάει πολύ καλά. Μαγειρεύεις? Εγώ για πλάκα του είπα. Ο καιρός είναι πολύ ωραίος. Ναι, έξω είναι πολύ μαλακός ο καιρός. Αν μαγειρεύω. Δεν κάνω ιδιαίτερα φαγητά. Μπορείς δύσκολα πάντως να καταπιαστείς, να κάνεις. Ναι, ζω. Αν είμαι μόνος μου, ζω. Εμείς κάναμε και δύσκολο φαγητό σήμερα. Γεμιστά, χωρίς νερό. Γεμιστά. Λέει, χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι. Ποιος το λέει αυτό? Ναι, κάποιος το λέει, χωρίς νερό. Ναι, ο Γονίδης. Όχι, όχι, όχι. Ποιος? Είναι ένας λαφρολαϊκός. Λοιπόν, ξεχαστήκαμε. Μαρία, για χατήρι σου έβαλα στη λίστα καρά πολύ νωρίς, θα τα ακούς σε λίγο. Προς το παρόν θα ακούσουμε ένα παλιό κομμάτι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Το αφιερώνω, θα μου επιτρέψουν οι γυναίκες, θα αφιερώνω στους άντρες της εκπομπής. Μ' αρέσει, σας ναι, το χαρίζω. Είμαστε πολύ σήμερα. Με κάνεις και γελάω. Αφιερωμένο από μένα για όλους τους άντρες της εκπομπής. Κοριτσάκια μου, Κατερινάκι μου, μετά Πελίτσα μου, όλα τα κορίτσια που μας ακούνε από την ομάδα, δεν ξέρω, η Εύβοια ακούει, θα δω τα μηνύματάκια σας. Τώρα είναι η σειρά των ανδρών. Για τους άντρες λοιπόν, αφιερωμένο, θα το πεις εσύ, Κυριάκο, ποιος είναι? Ναι, είναι ένα ωραίο κομμάτι κιόλας. Είναι από Άντζελα Δημητρίου, Έχω μια καρδιά. Τέλεια, πάμε να τα ακούσουμε.
Συγγνώμη. Όχι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Παιδιά, πρέπει όσο ακούγεται το κομμάτι Έφη, έπρεπε να ήσασταν από μία οπτική γωνία και να όλα βλέπατε. Όλα τα λες τώρα και εσύ και όλα. Και να βλέπατε. Ένιωθε το κομμάτι. Πολύ και μ' αρέσει. Πώς το ένιωθε το πολύ κομμάτι. Πολύ μ' αρέσει. Και να ακούγεται μια φωνάρα πολύ. Μέσα. Πάπα, Παναγία μου. Κοκκινίζει τα μικρόφωνα. Περίμενε σε χαμηλό σου. Να συνομίζει. Έλα, στο χαμηλό. Δεν κοκκινίζουν στα δικά σου. Εγώ που το βλέπω. Εντάξει. Εντάξει. Με πήρε, με συνεπήρε το τραγούδι. Θέλω να πω την καλημέρα μου στη γυναίκα μου. Στην Κατερίνα και σε όλους τους ακροατές σου. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Εμείς πιάσαμε λίγο την κουβέντα εδώ. Μου έλεγε τα νέα του Κυριάκου, στις δουλειές που έκλεισε. Χαίρομαι για σένα, είσαι αγαπητό παιδί. Κάνεις τον κόσμο και περνάει καλά. Σε μια δύσκολη εποχή βρίσκεις δουλειά, γι' αυτό είναι καλό και αυτό είναι θεμητό. Χαίρομαι για σένα. Δεν χαίρομαι που έρχεσαι ό,τι ώρα σου καπνίσεις στο στούντιο. Ή θα άρχισε νωρίς εδώ ή δεν ξέρω. Δεν κλείδωσε για πάρτι σου. Τώρα όμως την κλείδωσε την πόρτα. Γιατί. Ή δεν θα έρχομαι καθόλου. Επέστω και αυτό στον αέρα να τα ακούσουμε. Όχι, όχι, μ' αρέσει. Λοιπόν, από εδώ και πέρα επιμελείτε τα μηνύματα και τα μηνύματά σας ο Κυριάκος. Γιατί είναι από επιμελητής. Ο επιμελητής είναι από εκείνη την πλευρά. Εγώ επιμελούμε από εδώ τη μουσική. Όπως λέει, επιμέλεια στα έργα, επιμέλεια αυτός, επιμέλεια εγώ στα ίντερνετ. Ο κομμάτι χωρίς νερό είναι του Πάνου Κιάμου που με ενημέρωσε η γυναικάρα μου. Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι. Πάνος Κιάμου. Μάλιστα. Να καλημερίσω τη Βάσο που μας ακούει, το Κατερινάκι. Φυσικά το φίλο μου το Γιώργο στη Δαδιά, τον υποστηρικτή της εκπομπής μου, για όλη τη Δαδιά εκεί, παιδιά, θα σας έρθω μια μέρα. Γεια σου, μπορεί Γιώργο. Να έχω τόσους ακροατές εκεί και να μην έρθω να σας δω μια φορά. Και εγώ θα πάω. Και εσύ θα πας. Και εγώ θα έρθω μαζί σου. Ωραιότατα. Αν με πάρεις μαζί σου. Ωραιότατα. Τι να σε πάρω, αποσκευή είσαι. Λοιπόν, χρωστάω μια επίσκεψη στη Δαδιά και από ό,τι είδα, βλέπω τις φωτογραφίες του Γιώργου, έχετε υπέροχα μέρη, καφετέριες, ταβέρνες, τα πάντα. Λοιπόν, θα το διοργανώσω. Τη μεγάλη χαίρομαι γι' αυτό. Ίσως κάνουμε κανένα live και όλα στη Δαδιά μέσα. Γιατί όχι, γιατί όχι. Καλή ιδέα, καλή ιδέα. Τη μεγάλη εβδομάδα όλοι δεν εργάζομαι. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Θέλω να το σκάσω, θέλω να πάω κάπου. Δεν ξέρω πού. Αλλά θέλω να το σκάσω. Αν και την Τετάρτη έχω πρόβες στο θέατρο, μπορώ να κάνω κοπάνα. Το χρειάζομαι. Λοιπόν, η Εύη εύχεται καλή νύχτα. Η Εύη, ακούει η Εύη. Ναι. Ευάκη μου, δεν είδα τα μηνύματάκια σου, αγάπη μου. Άκουγες? Όχι, Εύη μου, κάτσε. Είναι κουρασμένη. Έχει πάρα πολλές δουλειές. Μείνε λίγο ακόμη. Το Ευάκη είναι από αυτούς που θα δουλέψουν πάρα πολύ τις επόμενες μέρες. Ήδη ξεκίνησε η δουλειά της. Εύη μου, σε καταλαβαίνω. Αλλά άμα θες, κάτσε λιγουλάκι ακόμη. Έτσι, μόνο που σε νιώθω εκεί το χαμογελάκι. Θυμήθηκε. Ούτε στα μηνύματα απάντησε. Ωχ, πήγε ύπνο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το Κατερινάκι όμως ακούει. Μάρια, σε λίγο έρχεται. Όχι αυτό, το επόμενο κομμάτι είναι για σένα. Έτσι, βάλαμε νωρίς τον καρά. Προς το παρόν όμως, Ελεονόρα Ζουγανέλη, η επιμονή σου. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Πάμε να τα ακούσουμε. Γιάκο μου, δεν με ενημερώνεις καλά, να το ξέρεις. Δεν με ενημερώνεις. Εδώ η Βάζου μου έστειλε ολόκληρο κατεβατό και δεν μου είπες τίποτα. Πρώτον, σε αυτό δεν ήμουν εδώ πέρα, ύστερα το έδωκα κι εγώ. Οπότε... Έλα, δικαιολογίες. Λοιπόν, Βάζου μου, ευχαριστώ για το μηνυματάκι, αλλά δεν το κατάλαβα να σου πω την αλήθεια. Θα το διαβάσω όπως μου το έστειλες, να μου επιτρέψεις. Αλλά δεν κατάλαβα, μου γράφεις για τη διακοπή νερού ότι μέχρι και τις 8 αύριο το πρωί τελικά θα συνεχιστεί η διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Ωραιόκαστρο, Ευκαρπία του Δήμου Παύλου Μελά, Πεύκα του Δήμου Νεάπολης, Σικαιών, Μετέωρα και Πολύχνη του Δήμου Παύλου Μελά, όπως και στον Εύωσμο, στη Μενεμένη,
θα έρθει αύριο μάλλον αργά το απόγευμα ή το βράδυ. Δεν κατάλαβα στην αρχή που λες ότι μέχρι και τις 8 αύριο το πρωί τελικά θα συνεχιστεί. Δεν ξέρω, δεν έχει ροή. Θα έχουμε στον Εύωσμο νερό ή δεν θα έχουμε? Αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο, Βασούλα μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λέει από τώρα ως τις 8 το πρωί θα συνεχιστεί η διακοπή. Από τώρα ως τις 8... Από εκεί και πέρα δεν έχει... Μετά τις 8 το πρωί νεότερα. τι θα γίνει, δεν ξέρουμε. Μπλέξαμε με το νερό, θα πούμε το νερό νεράκι, δεν ξέρω. Ο Γιώργος ζητάει το κομμάτι μια φορά. Για να μου το χαρίσει, αλλά δεν ξέρει ποιος το τραγουδάει. Ποιος το λέει αυτό? Είναι μια γυναίκα. Αυτό το έγραψε πριν έρθει, θέλω να σου πω, το μηνυματάκι. Όχι, κάνεις λάθος, το έγραψε τώρα και το είδα. Τώρα? Τώρα. Τέλος πάντων, δεν επιμένω, είναι αργά τώρα, η περασμένη ώρα, είμαστε και λίγο κουρασμένοι. Γιώργο μου, ποιος το λέει το μια φορά, ξέρεις? Γυναίκα, μια γυναίκα λέει. Εσύ το ξέρεις? Δεν ξέρω το τραγούδι. Δεν, άμα δεν το ξέρω Κυριάκος, πού να το ξέρω εγώ, Γιώργο μου. Και η Βάσου μας λέει ότι, εννοεί λέει ότι ως τις 8 το πρωί δεν θα έχει νερό, θα έρθει ύστερα. Ας έρθει, ναι, μακάρι να έρθει, να έρθει. Έτσι είπανε λέει. Μέχρι τις 8 το πρωί δεν πειράζει, τουλάχιστον να έρθει μετά, γιατί η κατάσταση είναι τραγική στα σπίτια. Λοιπόν, φίλοι μου, είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είναι η εκπομπή Μουσική Εκδρομή με την Έφη Μάνου και τελευταία και με τον Κυριάκο Σταυρίδη. Κυριάκο Σταυρίδη. Λοιπόν, έρχεται και με κρατάει καλή συντροφιά εδώ και εγώ κρατάω εσάς, θέλω να πιστεύω. Παρεούλα εδώ στις 2, καμιά φορά το πάμε και 2.30, αναλόγως, δεν εργάζομαι αύριο, οπότε θα δούμε ανάλογα με τους ακροατές που ακούνε. Πες το. Σήμερα βλέπω ότι θες να πεις κάτι. Όχι, σήμερα θα απολαύσω το πρόγραμμα. Φυσικά συμμετέχω πάντα κι εγώ, ευχαριστώ γι' αυτό. Θα είμαι ως τις 2, διότι έχω κάποια δουλειά. Ωραία, εντάξει. Εγώ, κάρτα δεν χτυπάς. Προσωπικό, εννοείται. Ναι. Εξακολουθείς όμως να είσαι με το μπουφάν φασκιωμένος. Έχω 29 βαθμούς στο κλιματιστικό. Γιατί όμως? Γιατί είσαι κρυωμένο? Γιατί μόλις ήρθα, παιδιά, με έπιασε από τα μάτια, από τη μύτη, από το στόμα. Χαλάρωσε. Λοιπόν, έρχεσαι στην ώρα σου, Κυριάκο. Λοιπόν, εκπομπούλα είπαμε την άλλη εβδομάδα, που είναι η μεγάλη εβδομάδα, θα κάνουμε μόνο τη Δευτέρα. Την Πέμπτη, τη μεγάλη Πέμπτη, όχι, δεν θα κάνουμε εκπομπούλα, γιατί δεν είμαστε για να βάζουμε αυτά τα τραγούδια που βάζουμε, ούτε θέλω να βάλω Γαϊτάνο και να βαρύνω το κλίμα, να βρεθούμε κι εμείς με τους ανθρώπους μας, με την οικογένειά μας. Οπότε τη Δευτέρα έχουμε εκπομπή ξανά. Θα είμαστε εδώ πάλι ζωντανά. Υπάρχει τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε και είναι στη διάθεσή σας να μας πείτε ό,τι θέλετε. Παράπονα, αφιερώσεις, κουβεντούλα, να μας πείτε πώς περάσατε τη μέρα σας. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Είναι WhatsApp, είναι το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Και ένα σταθερό 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040, το οποίο έχει πια σαράχνες και δεν το χρησιμοποιείτε, αλλά δεν πειράζει, εμείς το έχουμε. Επίσης, σελίδες μας Μουσική Εκδρομή στο Facebook και η προσωπική μου σελίδα Έφη Μάνο Ελληνικά, τα δύο πρώτα κεφαλαία. Κυριάκο, έχεις να πεις κάτι? Ή να δώσω πάσα για το επόμενο κομμάτι που είναι για το φίλο μας τον Μάριο? Δώσε πάσα, δώσε. Θα δώσω πάσα και θα αφιερώσω εξαιρετικά στο Μάριο που ζήτησε καρά. Τον βάλαμε νωρίς για σένα, γιατί ξέρουμε ότι εργάζεσαι το πρωί. Φυσικά για τον Γιώργο, για όλη τη Δαδιά, ο Δημήτρης στη Λαμία ακούει, ο Καψούρης Γιώργο. Για το Κατερινάκι μας το όμορφο που είναι χαλαρή και δεν δουλεύει αύριο. Για το φίλο μου τον Κώστα που πιστεύω να συνδέθηκε, για την Εύη που μάλλον πήγε για ύπνο. Για τον Τάσο, τον Δημήτρη, την Ειρήνη, για την κολλητή μου στην Περαία που δεν δίνει μήνυμα εδώ, που δεν στέλνει μηνυματάκι. Πελάκι, στείλε μήνυμα.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καράς για το Μάριο, εξαιρετικά. Τα καλύτερα ταξίδια. Για να δούμε πού τα έχει κάνει ο Καράς τα καλύτερα ταξίδια. Εντάξει, Μάριε μου, πιστεύω να σου άρεσε το κομμάτι. Θα βάλουμε και αργότερα Καρά. Ε, Κυριακό. Αγαπημένος Καράς, αγαπημένος πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Και πολλοί που λένε δεν το συμπαθούν. Όλοι ακούνε Καρά, κακά τα ψέματα. Τέλος, και ας μην το παραδέχονται. Θα πούμε τίποτα εμείς, κανένα τραγουδάκι. Εμείς πάντως στην παράσταση που θα δώσουμε φέτος στο Θέατρο Άρατος, αρχές Ιούνιου μάλλον, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου πάντα δίνουμε την παράστασή μας, θα έχουμε και τραγούδια φέτος, θα ξεκινήσουμε με τη Τσανακλείδου ένα κομμάτι, δεν μου έρχεται τώρα, θα το θυμηθώ μετά, και φυσικά Κραουνάκι, τον θεατρικό Κραουνάκι, κουλτούρα. Λοιπόν, σου έχω πει τι θα κάνω στο θέατρο φέτος, ε? Όχι όλα. Μια πανηλήθεια. Μια πανηλήθεια γυναίκα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα βάλω τα δυνατά μου, είναι λίγο. Οπότε πρέπει να έρθω. Θα έρθεις οπωσδήποτε. Δεν θα έρθεις να με παρακολουθήσεις. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Θα πούμε τίποτα? Θα έρθω για να δω ερμηνεία. Ναι, ναι, ναι. Μπρίο, μπρίο. Έχει λίγο την υποκριτική, την καλή ηθοποιία. Μου αρέσει πάρα πολύ η υποκριτική. Λατρεύω το θέατρο και το ραδιόφωνο το λατρεύω. Και το θέατρο. Τώρα μόνο η τηλεόραση λείπει. Να βγω και στην τηλεόραση και θα είμαι εντάξει. Όλο το πακέτο. Λοιπόν, θα πούμε τίποτα καπέλα. Ακαπέλα. Ακαπέλα, τι έχουμε, ορχήστρα? Λοιπόν, ούτε καν όργανα έχουμε, ούτε καν ένα μπουζούκι, μια κιθά. Τι παίζεις, ένα όργανο? Μπουζούκι. Έπαιζα πολύ παλιά μπουζούκι. Δεν ξέρω, δεν σε ρώτησα. Αχ, ψέματα λέω, σε έχω ακούσει να παίζεις. Το 96. Sorry, sorry, στην Ελπίδα με τον Ιάκου που ήρθαμε σε εγώ. Δεν έπαιζα μπουζούκι εκεί. Έπαιξες σε Έπαιξες. Δεν έπαιζες επαγγελματικά, έπαιξες στην παρέα μας. Ναι. Πρώτο ξεκίνησα από τη Λυτή. Το χωριό τη Λυτή. Δρυμό, εκεί κοντά στο δρυμό. Δρυμό. Που είναι, ναι. Έχει σχέση με εκείνα τα χωριά? Όχι, δεν έχει σχέση, απλά. Απλά ξεκίνησες από εκεί. Ήρθε, ναι, ναι. Ωραία, επαγγελματικά παίζεις κάτι, μπουζούκι? Μπουζούκι δεν μπορώ να πω ότι παίζω, διότι σταμάτησα. Αλλά ξέρεις. Ξέρω και το σταμάτησα αρκετά χρόνια. Έχει αρκετά χρόνια που το σταμάτησα. Οπότε ό,τι αφήνεις, σε αφήνει και αυτό. Άλλο τίποτα όργανο έχεις παίξει? Αρμόνιο. Και αρμόνιο. Ωραία είναι. Έκανα επαγγελματίας, αλλά σκαμπάζω κάποια πραγματάκια, τα έχω. Εντάξει, αλλά στο ο τραγούδι είμαι λίγο πιο, εντάξει, πιο χωμένος. Θα μας πεις τώρα έτσι, μ' αρέσει η φωνή σου σήμερα πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φωνή σου. Αυτή η βραχνάδα, θα μας πεις ένα ρεφρέν καψούρικο έτσι για τους ακροατές που ακούνε? Καψούρικο. Είναι πολύ καψούρα θέλω όμως. Να κόψουμε φλέβα. Τέτοια καψούρα. Σου έρχεται τίποτα στο μυαλό? Ή να την κάνω την καρδιά μου έτσι που την καταντήσες. Ποτέ δεν ήσουν αδικιά μου. Ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Κράτησε τι να βλέπεις, τι έκανες. Επειδή σ' αγαπούσε, τι πέθανες. Κράτησε τι να βλέπεις, τι έκανες. Επειδή σ' αγαπούσε, τι πέθανες. Τι να την κάνω την καρδιά μου έτσι που την καταντήσες. Υπέροχο, υπέροχο. Όντως καψούρικο, Χριστόδουλόπουλος το λέει.
στο Δουλόπουλο. Εγώ έκλεισα και τα μάτια έτσι. Δεν μπορεί να απολαύσει. Θα ερμηνεύσει από ένα μικρόφωνο τώρα. Εντάξει τώρα και έτσι χαμηλά σε χαμηλό τόνο. Δεν πειράζει. Ήθελα να πω, αν μου επιτρέψεις. Αν φυσικά. Η Κυριακή θα είμαι εγώ και ένα ό,τι θέλεις, μπουζούκι. Ό,τι θέλεις. Και ένα μπουζούκι στον Εύωσμο, σε ένα καφενείο. Ποιο? Θα είναι live χωρίς... Το ξέρω, ποιο. Χίλια δέντρα λέγεται. Δεν το ξέρω, πού είναι αυτό στον Εύωσμο. Ο Ταρά. Ποια? Είναι οδός. Α, χίλια δέντρα λέγεται το μαγαζί. Χίλια δέντρα. Πώς έτσι κάνει αυτό live δηλαδή, να μαζέψει κόσμο. Είχα εκεί. Α, είναι φιλός. Συστηθήκαμε και σήμερα έκλεισα μια δουλειά εκεί πέρα. Για μια μέρα ή για μια... Για μια μέρα, για σκέτα όμως χωρίς... Στο παρίστικο είναι καλύτερο αυτό. Α, φυσικά. Ούτε μηχανήματα, φυσικά, ούτε τίποτα. Φυσικά. Μια φωνή και ένα μπουζούκι. Μα ξέχασες τι όμορφο περάσαμε στην Ελπίδα. Στην Ελπίδα. Τώρα εντάξει. Και έκλεισα και στην Ελπίδα θα είμαι. Ωραία. Στο Κορδελιό και αυτή. Λοιπόν, ωραία δουλειά να υπάρχει. Ξέρω ότι δίνεις την ψυχούλα σου. Ξέρω ότι είσαι πολύ καλός αυτό που κάνεις. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή είμαι στην επαφή, όπως πάντα. Κάνουμε και διαφήμιση. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Καλά κάνεις. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις στους ακροατές. Εγώ κόλλησα τώρα που μου είπε ο Γιώργος που μου έγραψε θα έρθουμε στην πρεμιέρα. Ναι. Γιώργο, να έρθεις, να έρθεις στην πρεμιέρα και εγώ θα έρθω στη Δαδιά εκεί στο σουφλί. Δεν ξέρω πού είναι, θα την βρω όμως στο χάρτη. Σουφλί, ναι. Το σουφλί το ξέρω. Έχω πάει σουφλί, αλλά Δαδιά δεν μου λέει κάτι. Για όλη τη Δαδιά εκεί που ακούει, για το Κατερινάκι μας το όμορφο, για το Μάριο, ελπίζω να μην κοιμήθηκε. Για τον Δημήτρη που ακούει εκεί, είμαι σίγουρη και πρέπει, όχι πρέπει, έχει υπηρεσία. Δεν λέω περισσότερα, είδα το like σου. Καλή δουλίτσα εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και ξέρω ότι με ακούς. Ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι θα ακούσουμε, Βέρτης, αν είσαι ένα αστέρι. Για τον Δημήτρη εξαιρετικά, ξέρει αυτός ποιος είναι. Άγγελε μου, αυτός ήταν ο φίλος μας, ο προσωπικός μας φίλος, ο Πάνος ο Ψάλτης. Και το άγγελέ μου, Πάνο, ακόμη σε περιμένω στην εκπομπή και αυτός τρέχει για live, το γνωρίζεις τον Πάνο, που λέει το άγγελέ μου. Όχι είναι, προσωπικά όμως. Ναι, είναι φιλαράκι, καλό φιλαράκι. Και ήταν το άγγελέ μου και εμείς πιαστήκαμε εδώ, ο Κυριάκος με τα μηνύματα, εγώ με τα τηλέφωνα, για τον Δημήτρη στη Λαμία εκεί που ακούει και ζήτησε δύο τραγούδια τα οποία νομίζω δεν τα έχω, αλλά όπως μπορώ θα σε ικανοποιήσω. Εγώ δεν αφήνω τους ακροατές μου παραπονεμένους. Γιώργο, ο Δημήτρης σου χαρίζει το επόμενο κομμάτι και όχι μόνο, είχε δύο επιθυμίες. Ήθελε Μαργαρίτη και Στράτου Διονυσίου, της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσος, δεν νομίζω να το έχω. Θα το πω εγώ. Αυτό είχα σκοπό να στο ζητήσω. Θα το πω εγώ. Θα σου έλεγα, Κυριάκο, έχεις δουλειά. Δεν αφήνουμε ακροατή παραπονεμένο. Σας λατρεύω όλους που ξενυχτάτε εδώ μαζί μου και μας κρατάτε συντροφιά. Για όλη τη Δαδιά εκεί, για το Κατερινάκι, ακούει το Κατερινάκι. Μάρια, κοιμήθηκες. Για το Δημήτρη, τη Στέλλα, τον Τάσο, την Ειρήνη, τον Κωνσταντίνο, την Βούλα, την Μπέλα, την Εύη που κοιμήθηκε. Λοιπόν, Βασούλα. Αχ, τη Βάσο, ναι, Βάσο γλυκιά μου, δεν σε ξεχνάμε. Εδώ είναι πολλοί ακροατές. Ευχαριστώ που επικοινωνείτε. Δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα, δεν πειράζει. Μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια όμως στην προσωπική μου σελίδα Εφη Μάνου στο Facebook, καθώς επίσης και στη σελίδα μας Μουσική Εκδρομή, να κάνετε like και να στέλνετε μηνύματα. Και τηλέφωνο υπάρχει, το οποίο είναι WhatsApp, το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606.
Δημήτρη, θα ψάξω να βρω Μαργαρίτη. Έχω ένα κομμάτι σίγουρα να το βάλω, αλλά τώρα ο Κυριάκος θα κάνει την επιθυμία του ακροατή μας. Και είναι της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσο Διονυσίου. Πολύ ωραίο κομμάτι για τον Καψούρη, το Δημήτρη εκεί. Ήθελα να πω και κάτι άμα μου επιτρέψεις. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Είμαστε εδώ. Θέλω να δώσω τις καλύτερες ευχές μου στη Μανούλα της Κατερίνας. Ναι, περαστικά. Της ευχήθηκα και εγώ νωρίτερα. Περαστικά, κορίτσι μου. Όλα θα πάνε καλά, είμαι σίγουρη. Και Μανούλες αγαπημένες. Στο κομμάτι του Βέρτη, στο «Αν είσαι ένα αστέρι» που έλεγε πριν, η Βασούλα το αφιερώνει στους δυο μας. Ωραιότητα. Τελείωσε όμως. Λοιπόν, να το πω τώρα, θέλεις το Εννοείται, κομμάτι. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Να το πω με όσες δυνατότητες έχω. Εννοείται, και θα δω εγώ το μικρόφωνο για να μην... καταρχάς να πούμε τους ακροατές, ούτε τα μέσα έχουμε, ούτε μουσική έχουμε. Καλή καρδιά έχουμε και διάθεση να σας κρατήσουμε συντροφιά και να κάνουμε όλες τις επιθυμίες που μπορούμε, έτσι. Λοιπόν. Πάμε, φίλε. Σκυφτέ διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Η προδοσία μιας γυναίκας σε βαραίνει. Μην πίνεις άλλο και μεθάς, και τη ζωή σου μη χαλάς. Είναι γραφτό ότι αρχίζει να πεθαίνει. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια βύσσος, πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι παράδεισος. Σκεφτέ διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Αυτά. Να το πούμε και όλο θέλει. Καλέ, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, Κυριάκο. Έλα, πούμε το ρεφρένα. Ναι, πες το. Δεν μπορείς ποτέ να παίξεις, κι αν την αγάπησες πολύ, σου δίνω μία συμβουλή. Ποτέ γυναίκα στη ζωή να μην πιστέψει. Έλα σε μένα, τι είναι αυτά που λέει. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια βύσσος, ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι παράδεισος. Φέρτε τα λουλούδια. Τα λουλούδια, τα λουλούδια. Σιγά κοκκινίζουμε τα λουλούδια, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, όμορφα, όμορφα. Αυτό είναι, καταθέτεις ψυχούλα. Ό,τι κάνεις να είσαι ο εαυτός σου και να το κάνεις με την ψυχούλα σου. Νομίζω αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Φίλοι μου, είναι η εκπομπή Μουσική Εκδρομή με την Έφη Μάνου που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα. Για αυτούς που ξενυχτάνε, για αυτούς που θέλουν να χαλαρώσουν χωρίς να ακούνε κονσέρβα μουσική. Ζωντανοί είμαστε εδώ, παρέα σας, έτσι για να ξεχαστούμε. Να περάσουμε όμορφα και να καλωσορίσουμε την καινούργια μέρα που έρχεται. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη λοιπόν μεσάνυχτα εδώ, συστήστε μας και στους φίλους σας όσοι θέλουν να περάσουν καλά μετά τις 12 το βράδυ. Φυσικά είπαμε την ερχόμενη εβδομάδα Μεγάλη Πέμπτη δεν θα έχουμε εκπομπή για ευνόητους λόγους. Τώρα θα ακούσουμε ένα παλιό κομμάτι. Σ' αρέσει, το είδες. Είναι από τα, ναι. Τα αγαπημένα μου. Έτσι, από αυτές τις πινελίες που βάζω. Εγώ τα παλιά διαχρονικά μου αρέσει πάρα πολύ. Σας το χαρίζω για όλα τα φιλαράκια που ακούνε.
Πάμε να τα ακούσουμε. Είναι από τη Μαρινέλα. Άμα δείτε το φεγγάρι, φοβερό. Πάμε να τα απολαύσουμε. Απλά δεν περιγράφεται. Υπέροχο κομμάτι, υπέροχη ερμηνεία. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει. Δεν μπορώ ξέρω, να το περιγράψω κι εγώ. Πάντως Μαρινέλα μου, είναι πολύ αργά. Το φεγγάρι βγήκε, το είδα πριν έξω και έχει και πανσέλινο και είναι πανέμορφο. Τι τραγούδια είναι αυτά, τι μεγάλη πρίκα έχουμε, ρε εσύ Κυριάκο. Δεν υπάρχει. Τι φωνές, τι ταλέντα βγάζει αυτή η Ελλάδα, ρε παιδί μου, σε όλους τους τομείς. Τις φωνάρες παραδέχομαι, Έφη, τις λέω. Και άμα ακούσω κάποιο νέο να έχει φωνή, ο χειροκροτάω κιόλας, εγώ το παραδέχομαι. Δηλαδή, σε συγκλονίζει η ερμηνεία ορισμένων τραγουδιστών, έτσι. Βέβαια και η φωνή καλλιεργείται, έτσι δεν είναι, Κυριάκο? Δηλαδή, όσο την καλλιεργείς και αν αγαπάς αυτό που κάνεις, εξελίσσεσαι. Γίνεται να. Να το έχεις κιόλας. Η Μαρινέλα το έχει κιόλας και ναι, το καλλιέργησε πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Απλώς εντάξει, τραγουδάει ακόμη και δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνώ με αυτό. Θα προτιμούσα εντάξει να. Οι συνθέτες ήταν άλλοι παλιά. Δεν ξέρω. Φανταστικό κομμάτι. Λέσας, δεν είναι. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε. Δεν ξέρω αν το πέρασαν στη λίστα έτσι όπως το ζήτησα. Δεν ξέρω αν είναι ερμηνεία του Γιάννη του Ξούρου, του φίλου μου. Εγώ έτσι το ζήτησα, αλλά δεν ξέρω αν το βρήκανε στο YouTube. Αλλιώς, εγώ πάντως ζήτησα γιατί να παίζει με την καρδιά μου μια ερμηνεία του Γιάννη του Ξούρου. Το ξέρεις, το Γιάννη δουλεύει με τον πατέρα του. Τον έχω ακούσει και. Δεν έχεις πάει να τον ακούσεις? Έχω πάει, τον άκουσα λέω και με έδωσε και το μικρόφωνο, βγήκε και τραγούδησε. Ωραία, μου αρέσει πολύ και τη Βοσπορίτισσα τη λέει. Είναι πολύ δυνατός, πολύ δυνατή. Ωραίος είναι. Δεν θυμάμαι όμως, το έχω βάλει στη λίστα μου με τον Γιάννη Ξούρο. Εν πάση περιπτώσει θα ακούσουμε το «Γιατί να παίζει με την καρδιά μου». Το δούμε. Είναι ένα πολύ καλή γυμνή. Αν είναι του Ξούρο, είναι το live του. Πάμε να τα ακούσουμε, παιδιά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, παρεούλα, για όλους εσάς που ακούτε, αφιερωμένο. Τελικά ήταν live του φίλου μας του Γιάννη του Ξούρου, το «Γιατί να παίζει με την καρδιά μου». Δημήτρη, εκεί που ακούς, ξέρω ότι ακούς όχι τον Δημήτρη από τη Λαμία, τον άλλον τον Δημήτρη, ωραία φωτογραφία, προφίλ, που τη βρήκες? Και του εξωφίλου, ωραία είναι το σκυλάκο εκεί που κοιτάζει το αρνί. Έχω την εντύπωση ότι ακούς, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το επόμενο κομμάτι, εξαιρετικά πάλι για τον Μάριο, ένα παλιό του Καρά θα ακούσουμε. Για τον Δημήτρη εκεί στη Λαμία, Δημήτρη, σου το αφιερώνει και ο Γιώργος, ανταποδίδει με πάρα πολύ αγάπη για όλη τη Δαδιά, για το Κατερινάκι, για την Ειρήνη, για τον Τάσο που ακούνε, για όλη την παρέα μου, τις φίλες μου εκεί στην ομάδα μου. Πάμε να ακούσουμε Βασίλη Καρά, «Νύχτα ξελογιάστρα». Νύχτη, νύχτα όμορφη. Οπα, 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 αποσυντονιστήκαμε.
Αποσυντονιστήκαμε, Δημήτρη, διάβαζα το μήνυμά σου. Δεν ξέρω τι θα τον κάνω αυτόν τον Κυριάκο. Δεν με ενημερώνει για τίποτα. Τώρα κάπου είναι εξαφανισμένος έξω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πότε τα είπατε, πότε τα μιλήσατε. Λοιπόν, θα τον περιλάβω τώρα αν έρθει. Δεν μου λέει τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα στέλνετε καταρχήν. Τώρα βρήκα χρόνο, λίγο μπήκα και τα διάβασα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Θα τα αφιερώσω στο Γιώργο που αύριο θα κουρευτεί. Yes Γιώργο, yes, και άργησες και πολύ. Ο Γιώργος έχει πολύ μαλλί και είπε ότι θα κουρευτεί αύριο. Θέλω να δω φωτογραφία σου, έτσι. Λοιπόν, για τον Δημήτρη στη Λαμία, για τον άλλον Δημήτρη, ξέρεις πολύ καλά ποιος είσαι, εκεί που δουλεύεις, που έχεις υπηρεσία, για το Κατερινάκι που δεν δουλεύει αύριο και μας ακούει και θα μας ακούσει μέχρι το τέλος της εκπομπής, είπε, για να δούμε. Για όλους εσάς που ακούτε, για τον Κυριάκο που είναι έξω και δεν ξέρω τι κάνει και άφησε την πόρτα ανοιχτή και θα τον δείρω και με πάγωσε εδώ. Για όλους εμάς λοιπόν που ξενυχτάμε, ακούμε ελληνικά τραγούδια και περνάμε καλά, αφιερωμένο Νατάσα Θεοδωρίδου, Σκουπιδιάρικο. Αυτό ήταν το Σκουπιδιάρικο με τη Θεοδωρίδου, πολύ ωραίο κομμάτι. Αν μη τι άλλο, ο Μάριος το απόλαυσε. Βγάζω το συμπέρασμα από τα ανθρωπάκια που μου στείλε που χορεύουν ζεμπέκικο. Γεια σου ρε Μάριε που ξενυχτάς και σήμερα μαζί μας. Σούχο μετά, τι σούχο, μισό λεπτό να δω. Όχι, δεν είναι ο Καράς. Θα πάμε να ακούσουμε Ζαφύρι Μελά. Ένα απόγευμα θλιμμένο. Σ' αρέσει, κουνάς το κεφάλι. Αφού το έχω στο πρώτο πρόγραμμα. Μάλλον στο πρώτο πρόγραμμα δεν έρχομαι ποτέ το δικό σου. Κάτσε να ανοίξω λίγο την ένταση. Μάλλον στο πρώτο πρόγραμμα δεν έρχομαι, Κυριάκο. Δεν σε έχω ακούσει να το λες αυτό, δεν είμαι και σίγουρη. Φυσικά δεν παίρνω και όρκο, είπαμε η ώρα είναι περασμένη, είμαστε κουρασμένοι. Αλλά είναι ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Το άκουσα πριν 20 χρόνια από τον Μελά. Τραγουδούσε κάπου ανατολικά, που ούτε θυμάμαι και πού. Δικός μας καλλιτέχνης, δικό μας παιδί. Πριν που ήσουν έξω, δεν ξέρω πού γυρνούσες στην αυλή, σε εξέθεσα, είπα ότι δεν μου διαβάζεις τα μηνύματα των ακροατών μας. Μα αφήνεις ανημέρωτη. Δεν προλαβαίνουμε να εξεθούμε, θα... Εντάξει, όσο και να μην προλαβαίνουμε, πρέπει να απαντάμε. Άνοιξα εδώ καλά που έχω και το κινητό μου δηλαδή δίπλα και το άνοιξα και τα είδα και εξεπλάγιν. Τέλος πάντων, διάβασα και κάτι εδώ έτσι πριν και γελούσα μόνη μου. Λέει ένας, στο Facebook το διαβάζω, λέει μία γυναίκα τον άντρα της, γιατί έκανες like σε αυτή την μπιπ ρε, κατά λάθος ρε μωρό μου, όπως καθάριζα το ποντίκι. Και το σχόλιο, να μην καθαρίζω και το πληκτρολόγιο. Κυριάκο, εδώ έπρεπε να γελάσεις. Α, καλά, καλά σήμερα, δεν ξέρω. Τι του έχεις κάνει βάση του παιδιού εδώ πέρα, δεν ξέρω, δεν λειτουργεί, δεν με ενημερώνει για τα μηνύματα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ο φίλος μου ο Γιώργος με στέλνει εδώ, χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ζωή. Ναι, Γιώργο μου, συμφωνώ, συμφωνώ, αγάπη είναι η ωραιότερη λέξη που υπάρχει στον κόσμο. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι μόνο αυτή τη λέξη χρειάζονται στη ζωή τους, τίποτα άλλο. Η αγάπη εμπεριέχει τα πάντα, εκτίμηση, σεβασμό, τα πάντα, τα πάντα. Μόνο αγάπη μας χρειάζεται, τίποτα άλλο για να επιβιώσουμε, αλλά η αγάπη έχει έναν θανάσιμο εχθρό που είναι ο εγωισμός.
Ο εγωισμός δεν μας αφήνει να αγαπήσουμε, δυστυχώς. Λοιπόν, για τον Δημήτρη εκεί στη Λαμία, για τον άλλον τον Δημήτρη, για την Ελευθερούπολη, την αγαπημένη, και για όλους όσους εργάζονται εκεί αυτή την ώρα, σας σκεφτόμαστε, η καρδιά μας είναι εκεί. Για το σουφλί, για τη Δαδιά την αγαπημένη, που από ό,τι μου λέει ο Γιώργος, ένα ολόκληρο χωριό μας ακούει εκεί. Πολύ ωραίο το χωριό σας. Είπα θα το επισκεφτώ κάποια στιγμή. Μάλιστα και ο Κυριάκος είπε θα έρθει μαζί μου. Κυριάκο, τι γράφεις γράμμα? Τι μας λένε? Πες μου εκεί τα μηνυματάκια. Ενημέρωσέ με. Άστο. Είναι προσωπικά, δηλαδή δεν έχουμε εμείς μυστικά από τους ακροατές. Το Facebook μου είναι ανοιχτό, προσιτό εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, δεν έχετε παρά να καλέσετε το 697-29-60606. Είναι WhatsApp 697-29-60606. Επίσης υπάρχουν οι σελίδες μας στο Facebook, η Μουσική Εκδρομή και η προσωπική μου σελίδα Έφη Μάνου. Πάμε να ακούσουμε το Ζαφύρι Μελά. Ένα απόγευμα θλιμμένο. Πολύ ωραίο τραγούδι. Και το επόμενο θα είναι Μαργαρίδες και θα τα αφιερώσουμε στον Δημήτρη από τη Λαμία. Για πάμε να ακούσουμε τα κομμάτια. Σε θυμίζω. Αυτός ήταν ο Ζαφύρης Μελάς και ένα απόγευμα θλιμμένο. Κυριάκο, Κυριάκο, είσαι εδώ? Φοβερό, ναι. Γράφω στην Κατερίνα, γράφω στη Βάσο, γράφω σε όποιους απαντάνε εδώ πέρα πράγματα. Ναι, και εμένα να μην ενημερώνεις όμως λιγάκι. Δεν πιστεύω να ζηλεύεις που όχι, γράφω. Καθόλου, καθόλου. Η ζήλια δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου, δεν ζηλεύω τίποτα. Όλοι γράφουν αν είμαι καλά, αν δεν μετέχω πολύ. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, είμαι πολύ καλά, ολόκληρο και στον αέρα. Πάντα είμαι καλά και πάντα θα όχι, είμαι καλά και πάντα εγώ... ήμουν καλά. Όχι, δεν θα πω ότι δεν είσαι καλά. Πάντα δεν είσαι καλά. Εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν εδώ. Είσαι εδώ. Δεν είσαι εδώ. Θες να είμαι στα μηνύματα ή να μιλάω. Γιατί ή να τραγουδάω. Άλλη... ή να τραγουδάω. Τις άλλες φορές πώς θα φτιάχνεις όλα ταυτόχρονα. Σήμερα δεν ξέρω. Εκεί που πήγες, έκλεισες τις δουλειές σου. Τι έγινε, τι δεν έγινε. Καταρχάς είπες σήμερα θα φύγεις νωρίς. Γιατί... είμαι πολύ χαρούμενος. Χαίρομαι που είσαι χαρούμενος. Αλλά να με ενημερώνεις και εμένα. Μου στέλνουν μηνυματάκια και δεν μου λες τίποτα. Και με εκθέτεις στους ανθρώπους. Καλά που έχω εδώ και τη βοήθεια του κινητού. Δεν είμαι κομπιούτερ. Αυτό είναι κομπιούτερ, ξέρεις. Την άλλη φορά, πώς τα φτιάχνεις όλα μαζί? Πάλι θα τα κάνεις. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά σου. Και πες μας και κάτι. Πες μας ένα τραγουδάκι. Πες μας κάτι από τη ζωή σου. Πες μας ένα πρόβλημα που συνέβη σήμερα, χθες, προχθές, παραπροχθές. Σήμερα είπα τι μου συνέβη. Απρόβλημα, έτσι κάτι. Με το κλείσαμε δύο δουλειές. Αυτό δεν είναι. Ωραία, αυτό κάτι... είναι ευχάριστο. Το είπαμε. Πρώτα είναι η υγεία, μετά είναι η δουλειά, μετά πες μας κάτι έτσι που θυμάσαι τώρα. Πες μας ένα ανέκδοτο. Πες μας κάτι. Ανέκδοτο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να ξέρεις ότι δεν είμαι για ένα βράδυ στα μαγαζιά που πάω. Θέλω να βγάζω το γούστο μου να. Να ευχαριστήκαμε, να ικανοποιούμε κι εγώ, αλλά θέλω να ικανοποιείται και αυτούς που έχει το μαγαζί και να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Αλλά τώρα αυτό που είπες δεν είναι για ένα βράδυ. Υπάρχουν πολλοί που σε θέλουν όμως για ένα βράδυ. Δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ορχήστρες. Δεν είμαι για ένα βράδυ το οποίο να βγω, ας πούμε, για ένα βράδυ σε ένα κλαμπάκι να βγάλουμε ένα καραόκι, ας πούμε, ή ένα live. Όχι, μωρέ. Να πληρωθεί και... ένα όχι, που, όχι. Α, όλα καλά πληρώθηκα όχι, εγώ. Όχι, εντάξει, όχι, είμαστε. Όχι, σαφώς. Καταρχάς στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη. Συγγνώμη, μας έπιασε. Έχουμε και το βήχα, πώς θα γίνει. Εντάξει, το σάλι μου, τι να κάνω, πνίγηκα με το σάλι μου, συμβαίνουν αυτά, στη ζωντανή εκπομπή είμαστε. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένα μεγάλο χωριό. Πέφτουμε συνεχώς τους ίδιους ανθρώπους. Και εγώ στη δουλειά μου παίρνω τους ίδιους πελάτες. Λες και είμαστε ένα χωριό. Δηλαδή όλα μαθαίνονται, όλα ακούγονται. Δεν είμαστε η χαόδης Αθήνα.
Είμαστε μια μεγαλούπολη μεν, αλλά βρισκόμαστε συνέχεια και συνέχεια με τους ίδιους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για να αποδείξω ότι είμαι καλά, ναι, μου ήρθαν κάποια κομμάτια στο μυαλό μου, ναι, καρά. Ναι. Γιατί κάποιος γουστάρει και τον καρά. Ναι, 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 ο Μάριος έτσι. Εκεί και όχι μόνο, πολλοί ακροατές. Κι αν μου λείπεις τις νύχτες δεν θυμάμαι, θα σε βλέπω τις ώρες που χαράζει. Μία σου λέξη, μια ματιά με ξεκουράζει. Κι αν μου λείπεις τις νύχτες δεν πειράζει. Όταν τα χρόνια σου περάσουν κι όταν οι νύχτες σε γεράσουν, εσύ θα έχεις εμένα. Κι άμα θα δεις ότι σου λείπω, πάρ' το πορτρέτο μου στον τοίχο, μην κλαις για μένα, μην κλαις για μένα, μην χαθείς. Μη χαθείς, μη ζητάς να χωρίσουμε τώρα. Δεν μπορείς να σκεφτείς, τα δυο μάτια σου κλαίνε ακόμα. Λέει ο Γιώργος, γνωρίζει, λέει, το ρίζο το στέλιο. Αυτό που λέει, το κάτι γίνεται με εμάς, κάτι γυλάει. Αυτός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Γιάννης ο ρίζος. Ο Γιάννης, μπράβο. Ναι, ο Γιάννης, ναι. Το ρίζο το... Ο Στέλιος ο ρίζος, ο γνωρίζω. Είναι. Τον έχω δει. Το Γιάννη το ρίζο το γνωρίζω και εγώ. Ο Στέλιος ο ρίζος ποιος είναι. Έχετε και τραγουδάκι. Ο Στέλιος ο ρίζος. Τι είναι αδερφός πρώτη φορά, του. Πρώτη φορά ακούω. Ο Γιάννης ο ρίζος είναι δίδυμος. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι δίδυμος, αλλά αυτός ο Στέλιος ο ρίζος δεν ξέρω ποιος είναι, Γιώργο μου. Για τον... Ξέρεις τι φταίει, ναι? Ξέρεις τι φταίει. Τι? Όταν συζητάω με κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, βγάζω με τον καλύτερο εαυτό μου, και όταν είμαι ώρες-ώρες σκεπτικός, αισθάνεται ότι έχω κάτι, ότι είμαι προβληματισμένος ή ότι δεν είμαι καλά. Δεν σημαίνει ότι, συνεχώς θα έχω. Δεν είπα, ρε αγόρι μου, ότι δεν είσαι καλά, δεν είσαι στεναχωρεμένος. Α, ναι, εντάξει. Εσύ ξέρεις ποιος είμαι, ξέρεις τι κάνω. Για τους υπόλοιπους μιλάω. Που δεν σε ξέρουν. Ναι, δεν σημαίνει ότι κάθε στιγμή, κάθε φορά βγάζω αυτό την άβρα μου την αιτική. Ναι, όσο για μένα, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι άνοιξα το κινητό μου και κάθε φορά με ενημέρωνες. Ο Τάδη είπε αυτό, είπε εκείνο, είπε τ' άλλο. Και τώρα ανοίγω το κινητό μου και είδα τόσα πράγματα. Πού κολλάει τώρα αυτό? Αυτό κολλάει ότι ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου έστειλε μήνυμα και δεν ενημερώθηκα και το είδα μετά. Είναι η πρώτη φορά στο ράδιο που λογοφέρνω την Εύη λιγάκι. Ναι, ναι, ναι. Λιγάκι. Λοιπόν, να το πω, είναι ο γιος μου αγαπημένος που ακούει εκεί, τον λατρεύω και χαίρομαι που με ακούει. Και συμπτωματικά είδα, κατάλαβα ότι με ακούει, δεν εμφανίζεται πολύ συχνά, αλλά ξέρω ότι με ακούει. Αγαπημένη για σένα, σ' αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρεις, απλά μου λείπει, είναι λίγο μακριά. Για όλους τους ακροατές που ακούνε, για την Ειρήνη, ίσως δεν ξέρω να ακούει, για τη Βούλα, για τον Κωνσταντίνο, για τη Μαρία εκεί, τον Ηλία, όλους στην Καβάλα, για τον Τάσο, για τη Στέλλα, για τον Άγγελο, για τον Φίλιππο, για τον Γιώργο στη Δαδιά, για τον Δημήτρη στη Λαμία, για τα κορίτσια από για την μένα, ομάδα, για μένα, για σένα, για όλους. Θέλω να απαντήσω λίγο στον Γιώργο. Ναι. Γιώργο, τον Στέλιο τον ρίζω, δεν τον γνωρίζω προσωπικά, δεν ξέρω ποιος είναι, ούτε τον έχω ακούσει σαν όνομα. Συγγνώμη φίλε, λέει ότι είναι μάνατζερ. Α, δεν ξέρω. Είναι αδερφός και μάνατζερ ο Γιάννη.
Όταν εννοεί Γιάννη ποιο Γιάννη. Του Γιάννη του Ρίζου θα εννοεί. Αλλά τι ίδιο επίθετο έχουν, τι είναι, ξαδέρφια, αδέρφια, είναι και πολλά αδέρφια αυτοί. Ναι, υπάρχει ένας άλλος Γρηγόρης αδερφός τους, ξέρω. Αλλά Γιώργο, ίσως φατσικός τον γνωρίζω τον άνθρωπο, αλλά τον Γιάννη του Ρίζου τον ξέρω, έχουν ευρεθεί. Εντάξει, οκ, okay, αλλά τον Στέλιο. Πού είναι αυτό, εξαφανισμένο. Έρχεται στο καφέ Σπύρος ο Γιάννης ο Ρίζος. Κάτι γίνεται με μας, κάτι κυλάει. Κάτι γίνεται με μας, κάτι πολύ. Κάτι πολύ χάει. Πολλές φορές. Πόσα χρόνια έχει να ακουστεί αυτό. Έλα πιάσουμε και το άλλο το παλιό. Σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω σου λέω, κι είμαι μόνος μ' ακούς, κι είμαι μόνος μ' ακούς, σ' έχω ανάγκη, πεθαίνω. Σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω μ' ακούς, αφιερωμένο. Σ' αγαπάω σου λέω, κι είμαι μόνος μ' ακούς, κι είμαι μόνος μ' ακούς, σ' έχω ανάγκη, πεθαίνω. Για την Ελευθερούπολη την αγαπημένη. Πάμε να ακούσουμε, αποσυντονίζουμε κάτι τέτοιες στιγμές. Γιώργο Μαργαρίτη. Πόπο, κομματάρα, σε αφιερώνω. Σε αφιερωμένο στην Ελευθερούπολη, στην Καβάλα γενικώ. Εσύ θα πεις τον τίτλο. Εγώ θα πω τον τίτλο και θα το αφιερώσω επίσης και στον Δημήτρη από τη Λαμία που ζήτησε Μαργαρίτη, δεν είχα όμως το τραγούδι του. Για τον Γιώργο τον αγαπημένο, για τη Δαδιά, την Κατερίνα. Για μένα όλη. Φιλικά. Εννοείται ρε Κυριακό. Ποιο τραγούδι. Αλλή μόνο. Είμαστε που ήμασταν φίλοι. Τώρα πια γίναμε εδώ συνεργάτες. Γίναμε. Δεν μας λες ποιο τραγούδι όμως. Αλλά εσύ τους αγαπάω, μου ακούς πώς το ξέρεις. Παιδί πρέπει να σου να τότε ρε Κυριακό. Εκεί παιδί πρέπει να σου να. Το έβαλα στη λίστα μου, στη λίστα. Ναι. Προχθές. Ναι. Προχθές το πέρασα δηλαδή. Ναι. Αυτό το πόσο χρονών ήσουν όταν το έλεγε ο Σαλαμπάσης, θέλω να μου πεις. Περίπου. Όταν τα άκουσα για πρώτη φορά, εγώ ήμουνα 9 με 10. Παναγία, μάση να ακούσουμε. Μην με ταράζει βραδιάτικα. Γιώργος Μαργαρίτης, πεθαίνω για σένα. Άσε με τρέλανες τώρα. 9 με 10. Μην πεθάνεις όμως πολύ. Παναγία μου. Λοιπόν. Μην πεθάνεις. Σε θέλουμε ζωντανή. Έλα. Πάω. Δώσε πάσα. Δώσ' το. Πώς να κλείσουμε την εκπομπή όταν έχουμε τέτοιους ακροατές. Η ώρα έχει πάει 2 και είναι σαν να ξεκινήσαμε μόλις τώρα. Συμφωνείς? Καλά, εσύ ήρθες καθυστερημένο, αλλά μισή ώρα. Αφού είμαι καθυστερημένος. Καθυστερημένο. Εγώ δεν κάνω παρέα με καθυστερημένους, εντάξει. Λοιπόν, καλά, και αυτοί είναι συμπαθείς άνθρωποι. Αργοπορημένος, ναι, αλλά 12.30 τι ώρα ήρθες? 12.25. Και είναι 2. Το κατάλαβες πώς πέρασε η ώρα? Περίμενα και 2,5 λεπτά απ' έξω. Νόμιζα ότι είχες κλειδωμένα, αλλά έχεις ανοιχτά. Λοιπόν, πώς θα κοιμηθούμε με τέτοιους ακροατές? Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα αγαπημένη Γιώργο. Καλημέρα. Μας έκανες ένα πολύ ωραίο κοπλιμέντο. Αυτό που μας κάνεις δεν μας αφήσει να κοιμηθούμε. Και στην άλλη ζωή θα κοιμόμαστε ρε εσύ Γιώργο, ούτε στη δουλειά θα πας. Θα πας στη δουλειά το πρωί. Δεν πάω, αλλά... Αλλά... Τώρα. Ακούω τραγούδια και μαγειρεύω. Τι μαγειρεύεις? Σούπα από το χωρό. Ωραίος. Χωριάτικο να υποθέσω. Χωριάτικο. Ξέρεις τι, δεν ξέρω ούτε την ξύπνια κάνω. Εσύ σαφώς τα ξέρεις καλύτερα, γιατί ζεις και εκεί, έχετε και τα χωριάτικα, τα κοτόπουλα. Αυτά βράζουν δύσκολα. Ξέρεις πώς μπορεί να βράσει εύκολα? Τώρα στη Χίτρα.
Όχι, εγώ δεν έχω χύτρα. Και μου είπε η φίλη μου η Γιούλη ένα μυστικό που το έκανα και στο λαγό και έγινε... Βάζεις λίγο ζαχαρίτσα την ώρα που βράζει, ε. Τι βάζεις? Λίγο ζαχαρίτσα στο νερό που βράζει. Το ξέρω αυτό. Λοιπόν, και είναι... Εγώ τώρα το έμαθα, γιατί δεν είχα ποτέ χωριάτικες κότες, μόνο όταν ήμουν παιδί εκεί στις Σέρες. Αλλά όντως είναι ένα μεγάλο μυστικό. Ρίχνεις λίγη ζαχαρίτσα και βράζει αμέσως. Ναι, λοιπόν, τι ώρα θα είναι έτοιμοι να έρθουμε? Εγώ και ο Κυριάκος θέλουμε να φάμε σούπα. Σχεδόν έτοιμοι. Σχεδόν έτοιμοι. Εντάξει, αυγολέμονο θα κάνεις? Ωραιότατα, μέχρι να χτυπήσεις το αυγολέμονο, να δει, σε λίγο θα τελειώσουμε, 2-2,5, 3 η ώρα θα είμαστε. Το φίλο μου το Δημήτρη. 3 η ώρα θα είμαστε εκεί. Στη δω... γιατί και αυτός μόνος είναι. Μόνος, είναι ευγενέστατος, θέλω να σου πω, Γιώργο, ο φίλος σου. Επικοινώνησε μαζί μας, δεν ήθελε να βγει στον αέρα. Ήταν ευγενέστατος, με τρόπους, πολύ ωραίος κύριος. Ναι, είμαστε μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπα, θα έρθουμε να φάμε σουπίτσα. Πόσα χιλιόμετρα απέχουμε? Από εδώ? Ναι. Πόσο? 300? Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις, εγώ δεν ξέρω ούτε καν που βρίσκεσαι. Δίπλα. Το σουβούλι πήγατε? Πήγατε. Ναι. Ξέρεις το σουβούλι και δεν ξέρεις τη λαδιά? Όχι, δεν έτυχε. Εντάξει. Είναι το τουριστικό χωριό. Εντάξει, θα κοιμάσω. Θα τη μάθω και τη δω. Σπάνια πουλιά. Ναι. Έχει τη σπάνια. Τι άλλα πουλιά μέσα στην Ελλάδα. Τι πουλιά δηλαδή, τι είδος πουλιών? Τα πουλιά, τα μεγάλα τα πουλιά, τα μπαστικά. Αετή, γήπες τέτοια. Ναι, αυτά, εδώ είναι στη Δαδιά. Μάλιστα. Εγώ θα σου πω ένα άλλο που δεν το ξέρουν πολλοί και ακόμα και αυτοί που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Σε μία περιοχή της Θεσσαλονίκης, στη Γεωργική Σχολή συγκεκριμένα, μέσα και στη γύρω περιοχή κατοικούνε χιλιάδες παπαγάλοι μεγάλοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εδώ δεν ξέρω από πότε και έχουν γίνει πάρα πολύ, έχουν ζευγαρώσει, δεν έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο. Τους βλέπεις, αλλά είναι ψηλά στα κλαδιά. Είναι ο τόπος γεμάτος παπαγάλους, αυτούς τους μεγάλους που μιλάνε, της Αφρικής, πολύχρωμοι. Και εδώ τα πουλιά που έχουμε εμείς τα προσέχουν, τα ταΐζουν. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, έχουμε τέτοια, αλλά παπαγάλοι να είναι γεμάτη, μία περιοχή γεμάτη παπαγάλους έτσι εξωτικούς. Εγώ πάντως όταν το είχα πρωτακούσει μου φάνηκε περίεργο, εν πάση περιπτώσει. Πουλοκουβέντα. Γιώργο μου, ναι. Γιατί μαγειρεύεις τέτοια ώρα? Ε? Γιατί μαγειρεύεις τέτοια ώρα? Από αύριο μάλλον τα σκυλιά έξω, τα σκυλάκια μου και... Μάλιστα. Το Πάσχα τι θα κάνετε, θα είστε εκεί στο χωριό? Μάλλον και εδώ. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό σας? Περίπου 800. Α, είναι ορεινό, είναι παιδινό, τι είναι? Ορεινό και παιδινό. Και τα δύο. Και τα δύο τα συνδυάζουν. Μάλιστα. Υπάρχει νερό εκεί γύρω, ποτάμι, λίμνη. Καλά τώρα. Εμείς εδώ μέσα δεν έχουμε νερό. Μας έχει πλημμύρει στο ποτάμι. Ναι. Εμείς πάντως θέλω να σου πω όλοι είμαστε άπλητοι στη Θεσσαλονίκη. Το άκουσα. Όλοι είμαστε άπλητοι. Τα σούπερ μάρκετ είχαν έλλειψη. Αυτό που είπα τις προάλλες. Ναι. Κατάλαβες τώρα? Ναι. Θα γίνει την Τρίτη. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπημένε. Τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βάζεις βαθμολογία. Ναι. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μόνο που το λες. Λοιπόν, αγαπημένε, σε όλη την παρέα σου εκεί, στα παιδιά σου, σε όλους τους συγχωριανούς σου. Και για το φίλο στο Δημήτρη τον εξαιρετικό. Γεια σου Γιώργο, γεια σου φίλε μου. Γεια σου. Λοιπόν, αγαπημένος ο Γιώργος, ακροατής από τους λίγους, φιλότιμος. Πες το. Η Βάσο, ναι. Έστειλε ένα βίντεο ανέβασε ένα βίντεο στο χρονολόγιο μου. Είναι από Γιάννη Ρίζο.
αν πιάσω το λότο. Λοιπόν, τώρα έτσι που τα είπε και ο Γιώργος και τα λες και εσύ, ο Γιάννης ο Ρίζος, το Γιάννη τον Ρίζο τον ξέρω. Ξέρω και τον αδερφό του τον Γρηγόρη, αλλά ο Γιάννης ο Ρίζος έχει έναν δίδυμο αδερφό. Προφανώς είναι, που δεν τραγουδάει, προφανώς είναι αυτός ο Στέλιος που κάνει το μάνατζέρ του δηλαδή. Ναι, τι τραγούδι λέει ο Γιάννης Ρίζος στο βίντεο. Αν πιάσω το λότο, ένα παλιό. 92 ναι, είναι λέει. Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Αν πιάσω το λότο. Ναι, ναι, ναι. Έστω λέει στην έφυγε. Το 92. Πόσο χρονώνιζουν το 92. Γιατί. Δεν θυμάστε η μητέρα μου. Καλά, άστο. 39 χρονών είμαι. Τι. Δεν κολλώνω πουθενά. Παιδί σου, να παιδί σου. Ε, τι να κάνουμε. Το 92. Λοιπόν, μα κομπλάρει τώρα. Μα κομπλάρει, μα καλά στη διάθεση. Άκου κομματάρα που θα ακούσουμε τώρα εδώ. Δες κομματάρα, στείλ αφιερώσεις και πες για το κομμάτι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ήταν από τα πρώτα τραγούδια τα οποία έμαθα στο μπουζούκι. Μάλιστα. Να το πω ποιο είναι. Φυσικά, ό,τι θες πες. Είμαι... Κάνε τις αφιερώσεις, ό,τι θες. Το μικρόφωνο δικό σου. Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Στο κομμάτι μια στάση εδώ. Πολύ ωραίο κομμάτι. Πολύ μου αρέσει και εμένα αυτό. Πολύ μου αρέσει. Και όταν βγω έξω στο δρόμο, θα κάνω μια στάση για ένα ζεμπέκικο. Ναι, δεν μου λες τι ώρα θα την κλείσουμε την εκπομπή. Τώρα εγώ θα φύγω. Εσύ τώρα θα φύγεις. Όταν λες τώρα θα φύγω. Θα χαιρετήσω εγώ, ναι. Πρέπει, ε. Πρέπει να φύγω. Αν φύγεις και εγώ σε λίγο θα κλείσω. Αλλά εντάξει, εγώ λίγο ακόμη θα συνεχίσω. Κάτσε. Λοιπόν, αν είναι να φύγεις, χαιρέτησε τον κοινό. Θα ξαναβγεις στον αέρα. Δεν θα ξαναβγω. Σίγουρα. Θα με χαιρετήσω, ναι. Α. Όπως θέλεις, κάνε τη χαιρέτα, κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ θα συνεχίσω, παιδιά, λίγο ακόμα. Εγώ θα ευχηθώ τα καλύτερα σε κάθε ακροατή. Εκεί στην Κατερίνα που μας ακούει, εύχομαι τα καλύτερα στη μανούλα της για ακόμη μια φορά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Την καλημέρα μου και την καληνύχτα μου στη Βάσο. Αντασμή το πω η γυναίκα μου γιατί... Α, εννοείται θα το πεις. Γιατί δεν θα τη δεις. Θα τη δω. Τώρα δηλαδή θα πας για δουλειά, να κλείσεις ναι, δουλειά. Εντάξει, σεβαστό. Μια... Έχω μια υποχρέωση ακόμα. Εντάξει, σεβαστό. Να πας καλά να περάσεις. Μακάρι να στο Γιώργο. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια για μένα που έγραψες στο Facebook και όλους τους ακροατές σου. Και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που με έκανες... Τη Δευτέρα έχουμε εκπομπή, την άλλη Πέμπτη δεν έχουμε. Εννοείται. Θα έρθω για να εκκλησιαστούμε. Να εκκλησιαστούμε. Γαϊτάνο δεν θα έχουμε πάνω, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Να εκκλησιαστούμε. Απλά είναι, είναι... Τι είναι. Πώς το είπες δηλαδή. Εννοώ ότι είναι Μεγάλη Δευτέρα. Α, μάλιστα. Ναι, Μεγάλη Εβδομάδα. Από αυτή την άποψη το είπα. Okay, okay. Όχι ότι θα ακούσουμε Γαϊτάνο. Οκ, παιδιά, ο Κυριάκος αποχωρεί, αλλά εγώ θα μείνω λίγο ακόμη μαζί σας να απαντήσω και στα μηνυματάκια, να τα δω και τα μηνυματάκια, γιατί σήμερα δεν είχα καλή ενημέρωση. Και θα απαντήσω σε όλους. Λοιπόν, Μητροπάνος, αποχαιρετάμε τον Κυριάκο. Μια στάση σας εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Μια στάση εδώ. Να βγω στο πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία. Αποχαιρετήσαμε λοιπόν και το φίλο μας τον Κυριάκο και ξανά μόνη εδώ στο στούντιο. Μόνη στο στούντιο όμως, δεν είμαι μόνη στον αέρα. Είναι οι φίλοι ακροατές εκεί που μ' ακούνε και πιστεύω να τους κρατάμε καλή συντροφιά. Εγώ θα συνεχίσω για λίγο ακόμη, δεν έχω δουλειά σήμερα τα ξημερώματα, οπότε θα πάω στο σπίτι μου. Θα σας κρατήσω για λίγη ώρα ακόμη συντροφιά. Για να είμαι ειλικρινής, μιλήσαμε για σούπα πριν, Γιώργο, πω τι ζημιά έκανες, πεινάω υπερβολικά, δυστυχώς κάθε νύχτα πεινάω, μετά τις 8 δεν τρώω τίποτα το βράδυ και είναι δύσκολα. Τι να κάνουμε, θα τη φανταστούμε τη σούπα σου με τη χωριάτικη την Κότα. Γιώργο, σε σένα μιλάω, ελπίζω να την αυγώ. Έκοψες εκεί να έκανες αυγολέμονο, να τη φανταστώ τουλάχιστον αφού δεν μπορώ να τη γευτώ.
Φιλαράκια μου όμορφα, για σας που ξενυχτάτε, είναι η Μουσική Εκδρομή, μια εκπομπή με την Έφη Μάνου που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Μόνο που την άλλη Πέμπτη δεν θα έχουμε εκπομπούλα. Εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μόνη αυτή τη στιγμή, κλείδωσα και την πόρτα, η καιρή είναι περίεργη εδώ, είναι αργά τη νύχτα, ερημιά έξω, πολύ ερημιά, έτσι λίγο που βγήκα, αλλά έχει ένα υπέροχο φεγγάρι, υπέροχο φεγγάρι. Έχουμε ζεστούλα εδώ στο στούντιο, έχω εσάς παρέα, θα δω τα μηνυματάκια σας τώρα με ησυχία. Μέχρι τώρα τα απαντούσε ο Κυριάκος. Τώρα ταιριάζει και το επόμενο κομμάτι που λέει αφιερωμένο για το Δημήτρη εκεί. Θα του αρέσει, είναι το Διονυσίου, το Δημήτρη από τη Λαμία. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάμε να τα ακούσουμε. Σαν δυο τρένα πανταμώσαν ένα βράδυ και άλλο ένα ξημέρωμα που κάνουμε παράταση της εκπομπής. Δεν μου κάνει καρδιά να σας αφήσω, γιατί αυτοί που με ακούτε και επικοινωνείτε είστε φιλαράκια καλά και μου κρατάτε πολύ καλή συντροφιά και σας ευχαριστώ πολύ και ανταποδίδω την αγάπη σας. Ξέρω ότι με ακούει πολλοί κόσμος, αλλά δεν επικοινωνεί. Αρκεί να τους κρατάμε συντροφιά, αυτό είναι το ζητούμενο. Λίγη ώρα ακόμα λοιπόν παράταση με ωραία κομμάτια. Δεν έχουν βάλει καθόλου χορευτικά τελευταία στις εκπομπές. Αλλά δεν θέλω να χαλάσω και το κλίμα. Τώρα είμαστε νομίζω χαλαρά. Ακούμε λαϊκά, ωραία, ελληνικά, διαχρονικά κομμάτια. Και νομίζω ότι για αυτή την ώρα είναι κατάλληλα. Και άλλωστε σημασία έχει παρέα, έτσι δεν είναι? Είμαστε μία μεγάλη παρέα. Ευχαριστώ τους φίλους από το διαδίκτυο που εκεί επικοινωνούν οι περισσότεροι. Τα τηλέφωνα είναι λιγοστά, δεν παίρνετε τηλέφωνο, αλλά δεν πειράζει. Σε περίπτωση όμως που θέλετε, έχετε λίγη ώρα ακόμη για αφιερώσεις, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο θέλετε. Όσο μιλάω βγαίνετε ζωντανά, όσο παίζει το τραγούδι μπορούμε να μιλήσουμε εκτός αέρα. Υπάρχει WhatsApp και σταθερό στη διάθεσή σας. Το WhatsApp είναι 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Και το σταθερό μας 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Για την Ελευθερούπολη, εκεί που έστειλε ένα μήνυμα, απάντηση δεν πήρα. Θέλω μία απάντηση. Θα σου αφιερώσω και το επόμενο κομμάτι που είναι και Στέλιος Ρόκος μαζί με Βασίλη Καρά, αλλά είναι και ο Ρόκος που σ' αρέσει. Επίσης για το Δημήτρη στη Λαμία, το Γιώργο τον αγαπημένο, εκεί είμαι σίγουρη ότι ό,τι φτιάχνεις θα είναι πεντανόστιμο. Είσαι πολύ νοικοκύρης, έχω να σου πω. Βάζεις κάτω 100 γυναίκες στην καθαριότητα από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, και πρέπει να μαγειρεύεις και πολύ ωραία. Για το Κατερινάκι μας το όμορφο εκεί σήμερα που είναι χαλαρή, Κατερίνα μου, ένα βράδυ θα βγούμε να διασκεδάσουμε μαζί. Πιθανόν και αύριο αν βολέψει, αύριο βράδυ, Κατερινάκη μου, θα δούμε. Δεν ξέρω με τη δουλειά μου τι θα γίνει. Για όλη την παρέα μου εκεί που ακούει, για τα κορίτσια από το Θέατρο Άρατος, για όλους τους ακροατές, Βασίλης Καράς, Στέλιος Ρόκος, δύο κουβέντες ανδρικές. Για να δούμε τι λένε οι άντρες μεταξύ τους. Oh.
ακούσα και εγώ με το Βοσκόπουλο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Παλιό, παλιό κομμάτι, αλλά αγαπημένο. Λοιπόν, φίλοι μου, θα ακούσουμε ένα, δύο, τρία τραγούδια ακόμη. Δύο λαϊκά και ένα τραγούδι έκπληξη που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάντα στο τέλος της εκπομπής βάζω ένα κομμάτι ξεχωριστό. Σήμερα είναι πολύ ξεχωριστό το κομμάτι και θα παιχτεί πρώτη φορά στην εκπομπή μου. Δεν ήξερα ότι το έχω. Έχω πάρα πολλά τραγούδια, κάπου χάνω και την μπάλα που λένε εδώ. Πάμε να ακούσουμε δύο λαϊκά ωραία. Το πρώτο του Μητροπάνου, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Μετά ακόμη ένα λαϊκό και μετά το εξαιρετικό κομμάτι που θα κλείσει τη σημερινή μας εκπομπή. Για πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνου, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Αφού με σπήρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα μητέρα. Αχ, γιατί μας τα κάνει αυτά, γιατί μας τα κάνει αυτά, απότομα σταματάει. Λοιπόν, ο Μητροπάνος, άκουγα το τραγούδι του, θα μας λείψει πολύ, παιδιά, ο Μητροπάνος. Πολύ θα μας λείψει, υπέροχος τραγουδιστής, υπέροχος άνθρωπος. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε και το επόμενο λαϊκό κομμάτι και φυσικά τα ακούσατε, είναι του Καρά, το «Από το Βορρά μέχρι το Νότο». Αγαπημένο και αυτό κομμάτι πολύ. Και μετά θα μπει το τραγούδι «Έκπληξη» και φυσικά η αποφώνησή μου θα είναι και το τελευταίο κομμάτι εκείνο. Αλλά προς το παρόν, Βασίλης Καράς που αγαπάμε, αφιερωμένος σε όλους τους ξενύχτες εδώ που ακούνε την εκπομπή. Πάμε να τα ακούσουμε. Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθεία. Μακρύς ο δρόμος και δεν βγάζει πουθενά. Τόσα χιλιόμετρα. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και ήταν η εκπομπή «Μουσική Εκδρομή» με την Έφη Μάνου που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα. Αν περάσατε καλά, στείλτε το link της εκπομπής και στους φίλους σας να γίνει η παρέα μας ακόμη μεγαλύτερη. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, όπως είπαμε. Την ερχόμενη Δευτέρα θα είμαστε μαζί σας, Μεγάλη Δευτέρα, αλλά δεν θα είμαστε μαζί σας τη Μεγάλη Πέμπτη. Τη Μεγάλη Πέμπτη είναι μια σπουδαία μέρα, δεν είναι για το ύφος της εκπομπής, να ξεκουραστούμε κι εμείς, να δούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Θα τα ξαναπούμε μετά την επόμενη Δευτέρα. Ελπίζω να περάσατε καλά. Εγώ δεν ξέρω πώς περνάει η ώρα. Έρχομαι εδώ, περνάνε οι ώρες και δεν το καταλαβαίνω. Με τη δική σας παρέα, με τη δική σας συμμετοχή, είστε απίστευτοι. Είστε απίστευτοι ακροατές, απίστευτα φιλαράκια όλοι εκεί έξω, γιατί οι περισσότεροι είστε φίλοι μου. Και σας ευχαριστώ πολύ που ξενυχτάτε μαζί μου, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που εργάζονται το πρωί, αλλά ξέρω έστω και λίγο θα βάλουν να ακούσουν μέχρι να τους πάρει ο ύπνος. Η ώρα είναι περασμένες 2:30, έχουμε πάει 3 παρά και θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, γιατί πρέπει και να κλείσουμε.
Η πείνα έχει φτάσει στο κόκαλο. Εν τω μεταξύ, λοιπόν, παράξενο πράγμα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κοιμηθεί ούτε με γεμάτο στομάχι, ούτε με άδειο. Τι να κάνουμε? Θα πιούμε λίγο νερό να χορτάσουμε. Έρχεται Πάσχα και πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, φιλαράκια μου, συνεχίζετε ακόμη και μου στέλνετε μηνυματάκια και σας ευχαριστώ για τις καρδούλες, για τα μηνυματάκια, για όλα αυτά που στέλνετε. Την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί για άλλη μία μουσική εκδρομούλα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όσους μείνατε και αυτή την ώρα μαζί, για όσους βλέπω μηνύματα, βλέπω ακόμα μηνύματα της Κατερίνας, του Γιώργου, για τον Δημήτρη εκεί που μας ακούει στη Λαμία σίγουρα, για τον Δημήτρη τον άλλον που ακούει και έχει υπηρεσία, τον αγαπημένο μου, για όλους εσάς φίλοι μου, για τον Μάριο που μάλλον κοιμήθηκε. Ένα ευχαριστώ δεν φτάνει. Πολλά ευχαριστώ για όλους εσάς που ξενυχτάτε μαζί μου. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι πολύ ιδιαίτερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι η Βιολέτα Ίκαρη. Μοιάζει η φωνή της με τη Βιτάλη. Πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει ή όχι. Πάντα τελειώνω με ένα τραγούδι δικής μου επιλογής. Αυτή τη φορά διάλεξα αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, εμένα μου αρέσει πολύ. Καλό ξημέρωμα φίλοι μου, μεγάλη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ, ελπίζω να απολαύσετε την εκπομπή μου. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε τη Δευτέρα. Η λίστα θα ανανεωθεί, θα έχουμε καινούργια κομμάτια. Πάμε λοιπόν, καλό ξημέρωμα και ακούμε Βιολέτα Ίκαρη, Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Καλημέρα σας. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου, τον κόσμο αυτόν που χτίστηκε για χάρη μου, που έγινε θηλιά για το χατήρι μου.